καλή αθλητική είδηση της ημέρας από το Materiale Sportivo. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Materiale Sportivo, η εκπομπή που αναζητά το υλικό που μας δίνει η έμπνευση και ζωή στην καλή αθλητική είδηση της ημέρας. Στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM, ο Γιάννης Σταθόπουλος. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά σήμερα να βρίσκεται μαζί μας στο ραδιοθάλαμο του Ιόνιον FM ο ομοσπονδιακός προπονητής του Taekwondo, ο κύριος Θοδωρή Ζινέλη. Κύριε Ζινέλη, αγαπητέ Θοδωρή, καλημέρα και σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου για πρώτη φορά στο ραδιοφωνικό μας αέρα. Καλημέρα και από μένα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα να ακουστούν τα νέα τόσο του ελληνικού Taekwondo όσο και της Προελπιακής Ομάδας στο αγαπητό κοινό της Δυτικής Ελλάδος. Ο Θοδωρής Ζινέλης, κυρίες και κύριοι, εκτός από ομοσπονδιακός προπονητής του Taekwondo, είναι και καθηγητής στα ΤΕΦΑ Αθηνών στο μάθημα της επιλογής και της ειδικότητας. Αλήθεια, coach, επειδή στο κοινό μας υπάρχουν πολλοί νέοι που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στα ΤΕΦΑ, τι ακριβώς είναι το μάθημα επιλογής? Καταρχήν θα σας μιλήσω για τα ΤΕΦΑ Αθηνών, στα οποία είμαι υπεύθυνος για το μάθημα της ειδικότητας, της ειδίκευσης και της επιλογής. Ναι. Αυτή τη στιγμή στο μάθημα της ειδικότητας έχουν δυνατότητα να παρακολουθήσουν φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να το ακολουθήσουν ως άθλημα, ως επάγγελμα. Ναι. Είναι πάρα πολλοί αθλητές οι οποίοι έχουν περάσει το πανεπιστήμιο με βάση τη μοριοδότηση από το Υπουργείο. Αυτοί οι αθλητές, έχοντας την εμπειρία τους ως πρωταθλητές και με βάση την παιδαγωγική γνώση που αποκτούν μέσα από το πανεπιστήμιο, βγαίνουν στην αγορά εργασίας με πάρα πολλά προσόντα και είναι άτομα τα οποία μπορούν να φτάσουν και μέχρι πτυχίο Α κατηγορίας. Μάλιστα. Εκεί μέσα παίρνουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και τον παιδαγωγικό τρόπο, και μέσα από αυτό βγαίνουν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της κοινωνίας και στο Taekwondo. Όσον αφορά για το μάθημα της επιλογής, το μάθημα της επιλογής είναι ένα από τα 20 με 30 μαθήματα τα οποία έχει το Πανεπιστήμιο, στα οποία οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να τα γνωρίσουν από κοντά, να εξεταστούν, να κάνουν τα πρώτα βήματα, να πάρουν τις βασικές αρχές, να τα γνωρίσουν, να τα αγαπήσουν, και τους δίνει τη δυνατότητα και το δικαίωμα μετά από λίγο καιρό κάποιοι από αυτούς να θελήσουν να το ακολουθήσουν και σαν ειδίκευση, ή αύριο μεθαύριο αν θέλουν να ασχοληθούν και με αυτό σαν δεύτερη ειδικότητα ή στα υπόλοιπα βήματα τα οποία θα κάνουν στον αθλητισμό. Μάλιστα. Το μάθημα της επιλογής είναι ένα ιδιαίτερο μάθημα και φέτος μου έδωσε μια μοναδική συγκίνηση και χαρά. Ήταν κάτι περίεργο που έγινε, στο εξιστορήσω και αυτό. Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Την ημέρα της δίκης της Χρυσής Αυγής πήγαινε και εγώ στο Πανεπιστήμιο. Ήταν η μέρα η οποία θα βλέπαμε τους φοιτητές οι οποίοι εκδήλωναν το ενδιαφέρον για να παρακολουθήσουν το μάθημα της επιλογής στα Taekwondo. Είπε την ημέρα της δίκης, της απόφασης. Της απόφασης Χρυσής Αυγής. Πήγαινε και εγώ στο ΤΕΦΑ και βλέπω ένα μπανικό γύρω στα 200 άτομα και λέω: πω, έχουμε πορεία. Ξεκίνησαν οι φοιτητές στην πορεία. Παρκάρω το αυτοκίνητο πάνω. Για το δικαστήριο. Για το δικαστήριο. Λέω: ρε παιδιά, λέω, πού πάτε? Μου λέει: για εσάς είμαστε εδώ. Πλάκα μου κάνετε, για μένα εδώ. Λέει, για εσάς τι μας λέει για την επιλογή? Τι επιλογή του λέω, 200 άτομα. 200 άτομα. Ποιο να πρωτοπάρω, λέω, από εσάς, λέω. Τι είναι αυτό? Τους μάζεψα όλους, έβγαλα σε ανοιχτό χώρο, τους ξανακοίταγα από μια. Ένα περίπλοκο συνέστημα, μια χαρά, γιατί έβλεπες ότι ανταποκρίνονται στο συγκεκριμένο άθλημα το οποίο διδάσκει το μάθημά σου, το βρίσκουν ενδιαφέρον, και από την άλλη άγχος πώς θα τους καλύψουμε 200 άτομα. Δεν γίνει, δεν είναι δυνατόν και τώρα μέσω κορονοϊού. Όντως. Ήταν ένα περίεργο και μοναδικό συνέστημα. Και τελικά τι έγινε? Τελικά διαλέξαμε ένα τμήμα 20 ατόμων και πήγαμε με βάση την παλαιότητα των φοιτητών. Ήταν πάρα πολύ δυσαρεστημένοι και στεναχωρημένοι, αλλά και εγώ ένας από αυτούς. Δεν μπορούσα να κάνω όμως τίποτα άλλο. Ήταν εντολή από τον Πρίτανη ότι δεν μπορούμε να πάρουμε παραπάνω άτομα λόγω της δεδομένης επιδημιολογικής κατάστασης. Και τους είπαμε ότι θα γίνει και στο επόμενο εξάμηνο και τώρα πλέον θα δηλώσουν πάλι την έκφραση, το ενδιαφέρον τους, και από εκεί πάλι θα γίνει η επιλογή. Πραγματικά εντυπωσιακό, Θοδωρή, και μου δίνεις μια καλή πάσα να σε ρωτήσω γιατί το Taekwondo έχει τόσο μεγάλη δημοφιλία που το έχει καταστήσει μόνιμο άθλημα των Ολυμπιακών Αγώνων σε αντίθεση με άλλες πολεμικές τέχνες. Αυτό είναι ένα πολύπλοκο πράγμα το οποίο θα σταθώ στον ελλαδικό χώρο και στον διεθνή χώρο. Ναι. Όσον αφορά για το διεθνή χώρο, έχω να πω ότι οι Κορεάτες ήταν πάρα πολύ έξυπνοι. Στήσαν και δικτυώσαν το Taekwondo σε παγκόσμιο επίπεδο με υποδειγματικό τρόπο. Υπάρχει μια παγκόσμια ομοσπονδία Taekwondo και όλες οι άλλες ομοσπονδίες ή διοπηρωτικές εναρμονίζονται με βάση αυτή. Η ύλη είναι κοινή, οι εξετάσεις είναι κοινές, οι αγώνες είναι
πάρα πάρα πολύ μεγάλη και με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή είναι 211 κράτη συμμετοχή με 70 εκατομμύρια ενεργά δελτία αθλητών. Και το βασικότερο απ' όλα, για να μπορέσει να μείνει ένα άθλημα στην Ολυμπιάδα, θα πρέπει να είναι αξιόπιστο. Το Taekwondo το κέρδισε αυτό και είναι η αιχμή. Η αιχμή του δώρα τόσο όσον αφορά την αξιοπιστία, διότι γίνανε όλα ηλεκτρονικά με σύστημα καταγραφή. Ηλεκτρονική θώρακε και αυτά. Ναι, θώρακε, βίντεο replay για ανάλυση τη κάθε φάση. Οπότε είναι πάρα πολύ αξιοκρατικό. Ο ανθρώπινο παράγοντα έχει μειωθεί πάρα πολύ. Είναι μόνο πολύ μικρό ποσοστό για να βγαίνει, να γίνεται η διεξαγωγή του αγώνα. Και εφόσον είναι τόσο αξιοκρατικό, κερδίζει και πολύ περισσότερου πόντου για να παραμείνει στην Ολυμπιάδα. Παράλληλα, αναπτύσσει και το Special Olympics και το Para. Έχει αναπτύσσει και το κοινωνικό έργο του σαν παγκόσμια ομοσπονδία και είναι πάρα πολύ αγαπητή σε παγκόσμιο επίπεδο, σε συνδυασμό με τους πάρα πολύ μεγάλες σπόνσορες και πάρα πολύ μεγάλους σπόνσορες και επενδυτές που είναι πίσω από την κορεάτικη αυτή, από το Ολυμπιακό μας άθλημα. Από την άλλη, στον ελληνικό χώρο έχουμε μια ελληνική ομοσπονδία, η οποία κάνει τεράστια βήματα ανάπτυξη και βελτίωση και διάδοση του αθλήματός μας. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή το Taekwondo στην Ελλάδα αριθμεί 600 ενεργά σωματεία. Είναι το τρίτο άθλημα μετά το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Πάρα πολλοί νέοι προπονητές. Και να σας πω γιατί, σας είπα προηγουμένως, είναι πολύπλοκο. Η ελληνική ομοσπονδία κάνει τεράστιες προσπάθειες και ξαναανέστησε το θέμα των σχολικών πρωταθλημάτων. Ναι. Αναστάθηκαν τα σχολικά πρωταθλήματα και μέσα από αυτά τα σχολικά πρωταθλήματα, το Taekwondo ήταν πολύ μεγάλος αριθμός των αθλητών οι οποίοι μπόρεσαν και πέρασαν στα πανεπιστήμια και ειδικότερα σε σχολές όπως τα ΤΕΦΑ που σας είπα και προηγουμένως. Ναι, ναι, ναι. Οπότε αθλητές με πανεπιστημιακή μόρφωση και με την ανάλογη αθλητική εμπειρία είναι οι καλύτεροι δυνατοί πρεσβευτές αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία για να δώσουν έναν άλλον αέρα και να ανεβάσουν περισσότερο το άθλημα. Και είναι ένα άθλημα το οποίο ταιριάζει στον Έλληνα και στην Ελληνίδα και μας το έχει αποδείξει διαχρονικά με τις τεράστιες επιτυχίες που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Είσαι σαφέστατος και αναλυτικότατος coach. Αφορμή για τη συνάντησή μας και την επιθυμία μου να τα πούμε στον αέρα ήταν η δράση της προολυμπιακής ομάδας που ξεκίνησε την προετοιμασία της για την πρόκριση στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο του Αγίου Δημητρίου. Απολαύσαμε λοιπόν μια εντυπωσιακή προπόνηση των αθλητών, εκείνων των αθλητών που διεκδικούν την πρόκριση. Coach, παρακαλώ να μας τους αναφέρεις ονομαστικά, καθώς και τις προοπτικές και τις προβλέψεις για την πρόκριση και την πορεία μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Να τα πάρω ένα-ένα από την αρχή. Καταρχήν, η προολυμπιακή ομάδα απαρτίζεται από τον Αποστόλη τον Τελικοστόγλου στα έως 80 κιλά, τον Κωνσταντίνο τον Χαμαλίδη μέχρι τα 68 κιλά, την Τζέλη τη Φανή μέχρι τα 57 γυναικών και την Αθανασία τη Μητσοπούλη μέχρι τα 67 γυναικών. Προπονητής είμαι εγώ και ο Χρήστος Αλμασίδης, ο προπονητής που έχουμε άρεση συνεργασία. Να σας δώσω ένα δείγμα για να καταλάβετε με ποιο τρόπο επιλέχθηκε και προχώρησε αυτή η ομάδα. Σε εμάς το Taekwondo τώρα πλέον τα πράγματα για να πας στο Ολυμπιάδα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν έχω καμία σχέση με τις προηγούμενες Ολυμπιάδες τα τελευταία χρόνια, διότι το Taekwondo έχει να ορίσει ένα διαφορετικό τρόπο για να επιλέγονται αθλητές οι οποίοι θα πάρουν την προολυμπιακή πρόκριση μέσα σε έναν κύκλο τετραετούς. Σου δίνεται τη δυνατότητα κάθε σχεδόν εβδομάδα να παίζεις σε διεθνείς ολυμπιακά βαθμολογούμενα πρωταθλήματα και να συλλέγεις πόντους και βαθμούς οι οποίοι σε ανεβάζουν πάρα πολύ ψηλά στην παγκόσμια και στην ολυμπιακή κατάταξη και με βάση αυτή την κατάταξη γίνονται τα πλασαρίσματα των αθλητών στις μεγάλες διοργανώσεις. Με βάση το rank γίνεται το sitting, δηλαδή κάθονται στις μεγάλες διοργανώσεις και έχεις με ποιον έχεις απέναντί σου να παίξεις. Όπως ξέρετε, οι αγώνες μας είναι νοκάουτ σε εμάς, οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχεις μια πολύ καλή υψηλή παγκόσμια και ολυμπιακή κατάταξη. Σαν μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία έχει έναν πενιχρό προϋπολογισμό και η ομοσπονδία μας βασίζεται κυρίως από δικά της έξοδα για να μπορέσει να στηρίξει αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ, πολύ μεγάλο ο συντελεστή δυσκολία και ενώπιση τη οικονομική ύφεση τη οποία βιώνουμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα: η γειτονική χώρα η Τουρκία έχει 8 εκατομμύρια προϋπολογισμό. 8 εκατομμύρια. 8 εκατομμύρια προϋπολογισμό και εμείς το 1 δέκατο δεν έχουμε από τι. Τι 1 δέκατο. Ναι, καθόλου συγκρίσει με τα μεγέθη. Σωστά. Προϋπολογισμό πήρε η ομοσπονδία. Τι γίνεται τώρα, εμείς κυνηγάμε την ουρά μας. Με βαλίτσα τρέχουμε να προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή, με βάση συντονισμένες κινήσεις Ελληνικής Ομοσπονδίας, δεν θα φτάσω στον τελευταίο χρόνο που είναι η προολυμπιακή προετοιμασία, θα φτάσω πιο πριν. Καταφέραμε στα Grand Prix, τα οποία Grand Prix είναι η ανώτερη, η μεγαλύτερη διοργάνωση που γίνεται κάθε χρόνο και μέσα είναι σαν μια μικρή Ολυμπιάδα, γιατί σε κάθε Grand Prix συμμετέχουν 32 καλύτεροι αθλητές από όλο τον κόσμο σε κάθε Ολυμπιακή κατηγορία. Σωστά. Από έναν αθλητή καταφέραμε και φτάσαμε 7 αθλητές. 7 αθλητές στους top 32. Από αυτούς τους 7 επιλεχτήκαν οι 4 καλύτεροι, που είναι αυτά τα 4 παιδιά που σας προείπα, για τα οποία είχαν τις μεγαλύτερες βαθμολογίες, τις ψηλότερες βαθμολογίες. Και τώρα, με την επιλογή αυτών των παιδιών, έχουμε μπει σε μια διαδικασία
να κάνουμε την προετοιμασία μας εδώ και ένα χρόνο, μια ατελείωτη προετοιμασία, μια μαραθώνια προετοιμασία. Είναι η πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια που γίνεται τέτοια προετοιμασία. Και αυτό γιατί από τη μία μεριά έχουμε τη δυνατότητα και δύναμη από την Ομοσπονδία που είναι δίπλα μας και μας στηρίζει σε όλες τις εκφάνσεις και είναι αρρωγός όλη την προσπάθειά μας. Από την άλλη, έχουν γίνει τρεις αναβολές της προελπιακής πρόκρισης λόγω κορονοϊού. Όλοι οι αθλητές ψυχολογικά και σωματικά έχουν την ανάλογη κόπωση, αλλά αυτό το πράγμα είναι ένα σκηνό παρανομασία για όλους. Και τώρα το 2019 ήταν η προετοιμασία μας, ξεκίνησε για το 2019. Από το κλειστό δημοτικό στάδιο του Αγίου Δημητρίου στον Άγιο Βασίλειο. Εκεί η Ομοσπονδία και εμείς κάναμε αίτημα στο Δήμο για να μας παραχωρήσει τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις για την Ολυμπιακή Ομάδα. Στη Δήμαρχο τη Μαρία την Ανδρούτσου. Μαρία την Ανδρούτσου, ναι, και είναι. Στην Βάσο την Αλεξίου και στον Σταματάκη τον Θοδωρή που είναι στον αθλητικό οργανισμό. Απλόχερα και πάρα πολύ γρήγορα, με αντανακλαστικά πολύ γρήγορα. Ναι, φημίζεται ο συγκεκριμένος Δήμος για τα αθλητικά αντανακλαστικά του. Και την αγάπη του για τον αθλητισμό. Μας δόθηκαν οι ανάλογες προϋποθέσεις και ο χώρος. Κάναμε τις προπονήσεις μας για μία εβδομάδα. Οπότε κάναμε ένα βασικό στάδιο προετοιμασίας για να μπορέσουν τα παιδιά να μεταβούν στη Σερβία όπου βρίσκονται αυτή τη στιγμή για να συνεχίσουν το επόμενο στάδιο, το επόμενο 20ήμερο εν ώψη προελπιακής πρόκρισης. Τώρα, τι έχω να πω τώρα για αυτή την πρόκριση είναι ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Η Ευρώπη είναι από τις μεγαλύτερες και δυνατότερες υπήρους όσον αφορά το παγκόσμιο ταϊκβοντό. Η πρόκριση είναι σχεδόν εφάμιλη με ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, αυτό έχω να πω, με βάση την εμπειρία που έχω και με βάση αυτά που έχω δει. Γιατί φανταστείτε ότι για να πάρεις την πρόκριση θα πρέπει να βγεις πρώτος ή δεύτερος. Οι δύο πρώτοι παίρνουν την πρόκριση σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και τα πράγματα εδώ είναι μεν δύσκολα, απλά εμείς είμαστε αισιόδοξοι. Βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Τα παιδιά έχουν κάνει πάρα πολύ καλή προετοιμασία και συμμετέχουν με πάρα πολύ διάθεση. Σε αυτό βοηθάει ότι έχουμε πλάτες. Όταν γυρνάς την πλάτη σου και βλέπεις ότι υπάρχει μια ομοσπονδία πίσω που σε στηρίζει, είναι αλλιώς τα πράγματα από το να πηγαίνεις εντελώς μόνος σου. Σωστά. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό και ευελπιστούμε ότι εκείνη την ημέρα που όλα θα κρυφθούν σε μικρολεπτομέρειες, θα μπορέσουμε να είμαστε εμείς αυτοί που θα επιβοληθούμε και να έχουμε, όχι γιατί όχι, και 4 εισιτήρια για το Τόκιο. Εγώ πάντως θα επιμείνω λίγο ακόμα, coach, ότι το άθλημα του ταϊκοντό γνωρίζει άνθηση στην Ελλάδα. Ο δικός σου σύλλογος στον Άγιο Δημήτριο Αττικής αριθμεί τους 300 περίπου αθλητές, ενώ με μεγάλη χαρά ενημερώθηκα και ότι ο μεγάλος Ολύμπιαν, ο σπουδαίος Ολύμπιαν της κολύμβησης και αργυρός Ολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, ο Σπύρος Γιαννιώτης, έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με το άθλημά σας. Όπως τα λέτε ακριβώς σωστά, ακριβώς αυτά είναι. Το άθλημά μας γνωρίζει μια τεράστια ανάπτυξη στον ελληνικό χώρο. Σας είπα ότι αυτή τη στιγμή αριθμούμε γύρω στα 600 ενεργά σωματεία και είμαστε το τρίτο άθλημα όσον αφορά σε αριθμό αθλητών και δελτίων. Αυτό δεν έγινε από μόνο του, έγινε με συντονισμένες κινήσεις της Ομοσπονδίας, με επιμορφωτικά σεμινάρια, με την είσοδο στην αγορά εργασίας και στο χώρο του ταϊκοντό νέων προπονητών αποφύτων από το ΑΤΕΦΑ, οι οποίοι έχουν την προπονητική εμπειρία και έχουν παράλληλα και την παιδαγωγική μόρφωση για να μπορέσουν αυτό να το μεταλαμπαδεύσουν στις καινούργιες γενιές. Είναι ένα άθλημα το οποίο ταιριάζει στον Έλληνα και αυτό το είδαμε γιατί εν μέσω της κρίσης οικονομικής που υπάρχει τα αθλητικά σωματεία γέμισαν, γιατί είναι μια σταθερή αξία και ένα άθλημα το οποίο μας εμπιστεύεται ο Έλληνας και η Ελληνίδα, και αυτό μας κάνει να πρέπει να το δούμε ακόμα πιο σοβαρά και να φανούμε αντάξει των προσδοκιών τους. Απ' την άλλη, όσον αφορά για το μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται Σπύρος Γιαννιώτης, είναι ένας άνθρωπος μοναδικός. Είχα την τιμή και τη χαρά να τον γνωρίσω στο τμήμα επιλογής στο Πανεπιστήμιο στα ΤΕΦΑ Αθηνών. Ήρθε να παρακολουθήσει το μάθημα της επιλογής. Ένας άνθρωπος στο ταϊκβοντό. Ο μεγάλος, ο σπουδαίος Ολυμπιονίκης της κολύμβησης, που μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας ήρθε να παρακολουθήσει το μάθημα του ταϊκβοντό στα ΤΕΦΑ. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω παραπάνω από αυτό. Κοτ, συνέχισε. Τελειώνει, πρέπει να πήρε και το πτυχίο του από την γνωρίζω στα ΤΕΦΑ, αλλά ως μέρος διαδικασίας ήρθε και επέλεξε να παρακολουθήσει το άθλημα. Ήταν τιμή μας και χαρά μας, γιατί η συμπεριφορά του και ο τρόπος με τον οποίο η απλότητά του και η αμεσότητά του ήταν παράδειγμα για όλους τους φοιτητές, οι οποίοι ήταν τα μισά χρόνια από αυτόν, και δεν έδινε το δικαίωμα για τίποτα, ούτε για καθυστέρηση στο μάθημα, ούτε για τη δυσκολία του μαθήματος. Ήταν εκεί μαζί με όλους τους άλλους και προσπαθούσε απλά και ταπεινά ως ένας απλός φοιτητής. Αυτό ήταν ένα τεράστιο ηθικό δίδαγμα και για τα μικρά παιδιά. Βέβαια. Και αισθάνθηκα ένα μεγάλο δέος. Από την άλλη, τον έφερες και στο σύλλογο. Με λίγο άγχος, γιατί και εγώ γνωρίζω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πάρα πολλά να δώσει. Του μίλησα
και του ζήτησα μέσα από την καρδιά μου, θα μπορούσε να έρθει και να κάνει αυτό το transfer of knowledge, αυτή να μεταλαμπαδεύσει αυτή τη σπίδα, αυτά τα πράγματα που έχει κινηθούν τα μάτια του και έχει ζήσει η ψυχή του. Και όχι απλά το έκανε σαν πατέρα στα παιδιά του, έκατσε κάτω και μίλησε ατελείωτες ώρες με τα μικρά και τα μικρά τον κοίταγαν με ανοιχτά μάτια και με ανοιχτή καρδιά και τους έδωσε ένα τεράστιο μάθημα ψυχής, το οποίο δεν θα μπορούσε να το δώσει κάποιος άλλος καλύτερα από αυτόν. Να είναι καλά, να βοηθάει κόσμο και να κάνει τους αθλητές να κάνουν τον αθλητισμό τρόπο ζωής και να ακολουθούν τα αθλήματα, αυτό που αγαπάνε μέσα από την καρδιά τους. Coach, συγχαρητήρια και μόνο οι αναφορές που κάνεις για το μεγάλο αυτό αθλητή σε τιμούν ιδιαίτερα. Πόσο μάλλον που τον φέρνεις στους αθλητές σου να λάβουν την έμπνευση που εμείς εδώ στον Ιόνιον FM αποκαλούμε Material Sportivo. Να μιλήσουμε λοιπόν για προπονητική, coach. Υπήρχε μια αντίληψη ότι ο προπονητής έχει όλη την εποπτεία της κίνησης και της ζωής ακόμα των αθλητών του. Υπάρχει ακόμα αυτή η αντίληψη, Θοδωρή? Τα πράγματα και εδώ είναι λίγο διφορούμενα. Mm. Όσον αφορά τα τμήματα υποδομής, καταρχήν ο προπονητής σε όλες τις εκφάνσεις είναι πρότυπο. Είναι πρότυπο συμπεριφοράς, εμπνέει και θα πρέπει να βοηθάει τους αθλητές με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί, γιατί η παιδική ψυχούλα τους γράφει πάρα πολύ ωραία τα ερεθίσματα που δίνει ο προπονητής. Τώρα, στην κατηγορία του υψηλού πρωταθλητισμού, εκεί ο προπονητής εξειδικεύεται στο τμήμα της προπονητικής, αλλά θα πρέπει παράλληλα να έχει και ένα επιτελείο ανθρώπων οι οποίοι εξειδικεύονται σε άλλες μορφές οι οποίες επηρεάζουν την προπόνηση. Όπως... Δηλαδή, στον ψυχολόγο, στον φυσικοθεραπευτή, στον γυμναστή της φυσικής της μυϊκής ενδυνάμωσης. Αυτά τα πράγματα έχουμε στον γιατρό. Αυτά τα πράγματα έχουμε τη γνώση και την εμπειρία εμείς να τα κάνουμε, αλλά δεν είμαστε εξειδικευμένοι. Δεν μπορούμε να είμαστε εξειδικευμένοι στα πάντα. Και όταν θες το καλό του αθλητή σου, τότε φροντίζεις να έχει και το ανάλογο team, το οποίο σε συνεργασία μαζί σου θα συμπλέψει για να έχει την καλύτερη ή το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όπως είναι γνωστό, στην εποχή του κορονοϊού, μόνο οι εθνικές και οι προ-Ολυμπιακές ομάδες επιτρέπονται να προπονούνται. Ο μαζικός αθλητισμός δυστυχώς παραμένει ακόμα κλειστός, με το δεδομένο ότι, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, έχεις υπό την προπονητική καθοδήγησή σου περί τα 400 παιδιά. Πώς βλέπεις να εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό? Με θλίβει ιδιαίτερα η συγκεκριμένη ιστορία, με θλίβει πάρα πολύ και με θλίβει και η αντιμετώπιση της πολιτείας προς τον αθλητισμό. Ναι. Ο αθλητισμός είναι το κύτταρο της κοινωνίας. Οι παιδικές ψυχές είναι αυτές οι οποίες περιμένουν να χαμογελάσουν και να απελευθερωθούν από αυτό το πράγμα που λέγεται κορονοϊός. Τα ψυχικά προβλήματα, τα ψυχικά προβλήματα και γενικότερα τα προβλήματα κοινωνικής παθογένειας μας περιμένουν στη γωνία όλους. Αυτή τη στιγμή ο αθλητισμός βάλεται γιατί θα έπρεπε να βρεθεί κάποια φόρμουλα έτσι ώστε τα παιδάκια να έχουν το δικαίωμα να κάνουν αυτό που αγαπάνε, να βγουν έξω από τα σπίτια τους. Βέβαια, με τα ανάλογα περιοριστικά μέτρα και με τις ανάλογες υποδείξεις των ειδικών, δεν είπαμε να γίνει οτιδήποτε όπως να είναι. Ναι. Αλλά με αυτή τη συγκεκριμένη συμπεριφορά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο. Με στεναχωρεί επίσης γιατί η πρόληψη είναι πολύ σημαντικότερη από την καταστολή. Για μένα θα πρέπει να ρίξουν τα αθλητικά σωματεία να βγουν τα παιδάκια να γυμναστούν και να επενδύσει στην πρόληψη και όχι στην καταστολή. Ανοίξει τα σωματεία ή πας και ανοίξει τα ψυχοθεραπευτήρια και τα κέντρα απεξάρτησης. Δηλαδή το παιδί είναι το μέλλον της κοινωνίας. Δώσ' του τη δυνατότητα να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Σε εμάς, μάλλον, βέβαια δεν έχει ανοίξει ούτε η προετοιμασία για τις εθνικές ομάδες. Μόνο προ-Ολυμπιακή ομάδα. Μόνο προ-Ολυμπιακή ομάδα. Και αυτό μας λείπει ιδιαίτερα γιατί ξεκινάμε πάλι από το μηδέν. Όνειρα πολλών αθλητών, οικογένειες οι οποίες έχουν στερηθεί πάρα πολλά πράγματα για να φτάσουν τα παιδιά τους να είναι σε εθνικές ομάδες, να συμμετέχουν σε πανευρωπαϊκά, είτε να κρατούνται σε κάποιο επίπεδο. Όλα αυτά είναι πάλι από το μηδέν. Πάλι στο μηδέν και το χειρότερο από όλα, δεν βλέπουμε φως σε αυτήν την κατάσταση. Μαζί σου, Θοδωρή, και μακάρι να εξελιχθούν όλα όπως τα λες. Ας πάμε λίγο στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών που ταλανίζει τον ελληνικό αθλητισμό, την υπόθεση Μπεκατόρου. Γνωρίζω πως η διδακτορική σου διατριβή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση και Διαχείριση Αθλητισμού, αφορά την θέση της γυναίκας στο Taekwondo. Θέλεις να πάρεις θέση, Θοδωρή, για όλα αυτά που ακούγονται αυτές τις μέρες για περιπτώσεις παρενόχλησης και βίας κατά των γυναικών στον αθλητισμό? Είναι μια περίπτωση πάρα πολύ στενάχωρη για μας τον αθλητισμό. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι αποτρόπαια και αποδιοπομπαία. Κανένας δεν θέλει ούτε καν να το διανοηθεί και να το φανταστεί αυτό το πράγμα. Φυσικά. Είναι όμως ένα πράγμα το οποίο είναι μέρος της κοινωνίας μας. Συνέβαινε και συμβαίνει. Βέβαια τα τελευταία χρόνια συμβαίνει πολύ λιγότερο, γιατί τώρα είμαστε πιο άνετοι και μπορούμε να καταγγείλουμε ανάλογες περιπτώσεις. Mm-hmm. Είναι όμως και κάτι άλλο το οποίο με στεναχωρεί ιδιαίτερα, ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά ανθρώπων που έχουν εξουσία απέναντι στους υπόλοιπους είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλη την κοινωνία, σε όλες τις εκφάνσεις. Και δεν είναι μόνο απέναντι
στους επαγγελματικούς χώρους. Δεν είναι μόνο απέναντι στον αθλητισμό, και αυτό η επικέντρωση μόνο πάνω στον αθλητισμό, σαν άνθρωπος του αθλητού, με στεναχωρεί ιδιαίτερα. Σαν πατέρας τριών παιδιών, έχω τρεις κόρες. Τρία κορίτσια. Ναι, έχω ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το πράγμα. Και... καλό κουράγιο. Τρεις κόρες και μια γυναίκα, τέσσερις, εν πάση περιπτώσει. Το χειρότερο σε αυτή την περίπτωση, πιανόμενος από το θέμα της Μπεκατόρου, είναι ότι ένας προπονητής είναι ένας παιδαγωγός και η ευθύνη του απέναντι σε ένα παιδί, σε μια παιδική ψυχή, είναι τεράστια. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ σοβαροί και να, εάν διανοηθούμε και αντιληφθούμε τέτοιες συμπεριφορές, αμέσως να καταγγέλλονται για να σώσουμε μια παιδική ψυχούλα. Αυτό πρέπει να συμβαίνει όμως σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας μας. Τι να πω, μακάρι να γίνουν όλα, να ζούμε σε έναν κόσμο ονειρικό πλασμένο και να μην χρειάζεται να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Σε τιμά, coach, η θέση σου και η επιστημονική σου προσέγγιση στο θέμα του γυναικείου ταεκβοντό μέσω της διδακτορικής διατριβής σου. Σε βλέπω υποψήφιο για τα φετινά βραβεία Make Place for One More Woman της Ένωσης Μετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Με μεγάλη χαρά έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την αθλήτριά σου, την Άσια Μητσοπούλου, που όπως μας είπες νωρίτερα είναι μεταξύ των αθλητών της προολυμπιακής ομάδας που διεκδικούν πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Άσια Μητσοπούλου, καλημέρα. Πού σε πετυχαίνουμε? Καλημέρα, με πετυχαίνετε στη Σερβία σε προετοιμασία με την υπόλοιπη προολυμπιακή ομάδα, με τα υπόλοιπα τρία παιδιά. Φτάσαμε εδώ τη Δευτέρα και ξεκινήσαμε κανονικά τις προπονήσεις με την ομάδα της Σερβίας. Είμαστε λοιπόν σε ζωντανή σύνδεση με τη Σερβία. Κύριε Ζινέλη, πώς και δεν είστε εσείς εκεί? Το μυαλό μου εκεί είναι, το κορμί μου είναι εδώ. Έχουμε κάποιες υποχρεώσεις όσον αφορά με το πανεπιστήμιο, γιατί τελειώνει η εξεταστική του πρώτου εξαμήνου. Τα τακτοποιώ και αυτά και ανεβαίνω. Αυτή τη στιγμή είναι σε καλά χέρια τα παιδιά. Είναι ο συνάδελφος προπονητής, ο Χρήστος Αλμασίδης εκεί, ο οποίος επιμελείται της κατάστασης. Νάσια, πώς είναι οι συνθήκες στη Σερβία με τον κορονοϊό και κυρίως πώς είναι οι συνθήκες της προπόνησής σας εκεί? Εμείς για να ταξιδέψουμε καταρχήν έπρεπε να ακολουθήσουμε ένα αυστηρό πρωτόκολλο που αφορά τα τεστ για τον κορονοϊό για μας και για τα παιδιά εδώ που κάνουν προπόνηση ήδη στη Σερβία, για να μπορέσουμε να κάνουμε κοινή προπόνηση. Ναι. Βγήκαμε όλοι γύρω, οπότε και τα παιδιά εδώ πέρα. Οπότε δεν υπάρχει κάποια ανησυχία ως προς την προπόνηση, να κινδυνεύουμε κτλ. Καθαρά αγωνιστικά μιλώντας. Και κυλάει σωστά η προπόνηση, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Πολύ ωραία. Σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα, Νάσια? Είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Είχαμε ξεκινήσει και από την Αθήνα να κάνουμε κοινές προπονήσεις για κάποιο καιρό και λίγο νωρίτερα πριν τα Χριστούγεννα κάναμε κοινές προπονήσεις στην Κοζάνη για δύο εβδομάδες. Νομίζω είμαστε σε αρκετά καλή κατάσταση και όσο περνάει και ο καιρός γίνομαστε ακόμα καλύτεροι. Και εγώ στον Άγιο Δημήτριο Αττική σε πολύ κατάσταση σας βρήκα. Coach, δύο λόγια θέλω για την αθλήτριά σας στην Άσια. Είναι ένα κομμάτι μου το οποίο το έχω μεγαλώσει και είναι μαζί μου τουλάχιστον 20 χρόνια, 22 χρόνια πόσα είναι. Είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη αθλήτρια με διακρίσει σε πανελλήνιο και σε διεθνές επίπεδο. Είναι μια σταθερή αθλήτρια η οποία τα τελευταία χρόνια κάνει πολύ μεγάλες σημαντικές και δυσημαντικές διακρίσεις σε πολύ μεγάλα πρωταθλήματα και είναι η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια με το μεγαλύτερο και υψηλότερο ranking στην παγκόσμια και στην Ολυμπιακή κατάταξη. Νάσια Μητσοπούλου, θα σε αφήσουμε. Ξέρω ότι έχεις πολλές υποχρεώσεις. Δώσε χαιρετισμούς και στα υπόλοιπα παιδιά, τη Φανή, τον Κώστα, τον Αποστόλη και σου ευχόμαστε καλή επιτυχία με την προετοιμασία και την πρόκριση. Ολόθερμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς για την ευκαιρία έτσι να μιλήσουμε σαν ομάδα και να εκπροσωπώ και εγώ ουσιαστικά την ομάδα σε αυτή τη συνέντευξη. Δώσε χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά και φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητέ μου coach, αγαπητέ Θοδωρή, μπορούμε να συζητάμε ώρες, όμως κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ήταν ο ομοσπονδιακός προπονητής του Taekwondo, ο κύριος Θοδωρής Ζινέλης. Coach, σε ευχαριστώ για την παρουσία σου στο στούντιο του Ιόνιον FM. Καλή επιτυχία στο έργο σου και φυσικά σε όλους τους αθλητές μας. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί πέρασα πάρα πολύ ευχάριστα με αυτή τη συνέντευξη. Να είστε γουρλίδες, να είστε εδώ, να τα λέμε και με τα περαιτέρω νέα μας. Να πάρουμε τα εισιτήρια για το Τόκιο και να δώσουμε χαρά σε όλο το ελληνικό αθλητισμό και σε όλη την οικογένεια του ελληνικού Taekwondo. Μακάρι. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς για την προσοχή. Καλή συνέχεια με την ακρόαση των εκπομπών του Ιόνιον FM. Ήταν το Materiale Sportivo, η καλή αθλητική είδηση της ημέρας με τον δημοσιογράφο Γιάννη Σταθόπουλο από το Ιόνιον FM.